Για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεκάδες μαθητές σχολείων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στερούνται την παράλληλη στήριξη την οποία δικαιούνται. Συνολικά 127 εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό λείπουν από τα δημοτικά σχολεία, ενώ με τις προσλήψεις αναπληρωτών αναμένεται να καλυφθούν και οι 30 κενές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, που πάντως δεν είναι οι μόνες. 44 εκπαιδευτικοί για τα τμήματα ΖΕΠ, είναι τα τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας των αλόγνωστων μαθητών, όπως επίσης δεν έχουμε καθόλου εκπαιδευτικούς οι οποίοι να καλύπτουν τις άδειες των συναδέλφων μας σε έκτακτες περιπτώσεις. 127 παιδιά που μένουν αστήριχτα ενώ έχουν διάγνωση και χρήζουν ειδικής επιστημονικής υποστήριξης από παράλληλες στηρίξεις. Εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι γονέων διαμαρτυρήθηκαν το πρωί στη Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, επαναφέροντας παράλληλα το αίτημα για στελέχωση όλων ανεξαιρέτως των σχολείων προκειμένου να λειτουργήσουν ως εξαθέσια. Καλούμε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης να φέρει νέα εισήγηση προς το Υπουργείο, την πολιτική ηγεσία να δει ότι τα σχολεία της επαρχίας χρειάζονται τη στήριξη, όπως και η ίδια η επαρχία, για να λειτουργήσουν ομαλά. Αλλά παράλληλα έχουμε συγχωνεύσει και σε άλλα σχολιά, όπως τον Πλατανιά, όπως το Κολυμπάρι. Έχουμε πολλά 25 τμήματα και τα παιδιά να μορφώνονται σε ένα εκρηκτικό τμήμα μέσα στις τάξεις. Γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Ουσιαστικά το αίτημα που από τη δεκαετία του 70 παλευόταν να υπάρχει τάξη αναδάσκαλος, γυρίζουμε πίσω. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηρίζει ότι για τα συγκεκριμένα σχολεία που έχουν υποβιβαστεί σε πενταθέσια είναι δυνατή η επαναφορά της λειτουργίας τους ως εξαθέσια με μια απλή εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.